οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψουν στην Ουκρανία τη χρήση δυτικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ζωών νέων Αμερικανών στρατιωτικών και Ευρωπαίων, δήλωσε ο Πολωνός Πρόεδρος Αντρέι Ντούντα στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. Ο Ντούντα κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την Ουκρανία με όσο το δυνατόν περισσότερα όπλα και να καταργήσουν τους περιορισμούς στη χρήση τους εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι προτιμότερο τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων να δαπανηθούν τώρα για την προμήθεια όπλων στο Κίεβο παρά να θρηνούμε Αμερικανούς ή Ευρωπαίους νέους που θα πέσουν στο πεδίο της μάχης αργότερα. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες τάφοι Αμερικανών στρατιωτών διακοσμούν τα πεδία μάχης της Ευρώπης. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να πληρώσει η Αμερική και δεν μεταφράζεται σε χρήματα που θα μπορούσε να ξοδέψει ο Αμερικανός φορολογούμενος για να στηρίξει την Ουκρανία. Οι ζωές της Αμερικανικής νεολαίας όπως και άλλων νέων δεν μπορούν να μετατραπούν σε χρήματα, είπε ο Ντούντα. Νωρίτερα παρόμοια δήλωση έκανε και ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντζεϊ Γκράχαμ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εξτρεμιστών και τρομοκρατών της Ρωσίας. Σε συνομιλία με τον Ζελένσκι, είπε ευθέως ότι η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία είναι η καλύτερη επένδυση, αφού ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν πέθανε στον πόλεμο με τη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά, συμφωνώντας με όλα.